Προσέξτε, και χτες και σήμερα τα στελέχη του οργανισμού είναι πάλι σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, γιατί αυτό το πράγμα δεν συνεχίζεται, δεν σταματάει, δεν σταμάτησε χτες, δεν σταμάτησε προχτές, ούτε πριν από ένα χρόνο περίπου, και δεν θα σταματήσει ούτε αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να έχουμε για να αισθάνονται οι ασθενείς ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, εκτός από το ότι ελέγχει το κομμάτι της επάρκειας και των ελλείψεων, ελέγχει και όλους αυτούς που λειτουργούν παραβατικά και θέλουν να βγάλουν χρήματα εις βάρος πια του δημόσιου συμφέροντος. Κυρία Αντωνίου, συγγνώμη που θα σας διακόψω, αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα που ενδεχομένως έρχεται αυτή τη στιγμή και στο μυαλό των τηλεθεατών. Αυτό πρέπει να γίνεται, προφανώς. Αλλά όλες αυτές οι ρεμούλες και τα πάρτι στην υγεία πολλές φορές αποδεικνύουν το αντίθετο. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ μέσα στα νοσοκομεία και όπου εκεί υπάρχει το φάρμακο σε αυθονία, πολλές φορές δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί να αφαιρείται τόσο φάρμακο και τα πανάκριβα φάρμακα και να μην γίνεται αντιληπτό ή να περνάει τόσος χρόνος. Αυτοί λειτουργούσαν από το 2013, δηλαδή είναι περίπου 5 χρόνια αυτή η ιστορία, κυρία Αντωνίου. Ακούστε με. Έχω την εκτίμηση ότι έλεγχος υπάρχει. Εγώ σας είπα για πόσους ελέγχους κάνουμε και σε ένα επίπεδο καθημερινό. Σαφώς μπορεί να περνάει κάποιος χρόνος για να μπορέσεις να δέσεις, όπως λέμε, όσο γίνεται καλύτερα την υπόθεση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να φτάνεις στον πυρήνα πραγμάτων. Και όχι απλά να δημιουργήσεις ένα πυροτέχνημα σήμερα, αν βρεις κάποια διαδικασία παραβατική. Πρέπει να φτάνει στον πυρήνα, γιατί τότε δημιουργείς δομικές αλλαγές στο σύστημα. Μάλιστα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Παντελή Αγκούρια, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΟΦ, κυρία Αντωνίου, αν μας επιτρέπετε, με την ερώτηση πώς μπορεί να ελέγξει ο ΕΟΦ αν ένα φάρμακο είναι πλαστό ή όχι και ποια είναι η θέση ενός φαρμάκου στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, ενδεχομένως και σε κάποιους ιδιώτες. Πώς δηλαδή προμοτάρουν αυτό το φάρμακο υπέρ κάποιου άλλου και αν είναι πλαστό ή όχι. Θα μείνω λίγο στο πλαστό, γιατί κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό στους ασθενείς και γενικότερα στην Ελλάδα είναι το σύστημα της ταινίας γνησιότητας που έχει υιοθετήσει ο ΕΟΦ τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι αυτό το κουπόνι που το λέμε πολύ απλά, που είναι, επικολλάται πάνω στη συσκευασία των φαρμάκων. Είναι το ίδιο κουπόνι που χρησιμοποιείται στις συνταγές μας όταν πρόκειται να αποζημιωθούμε από τα ασφαλιστικά ταμεία και ταυτόχρονα είναι με τον ίδιο τρόπο διασφαλίζεται η γνησιότητα των φαρμάκων. Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Διαβάζοντάς τα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα φάρμακο είναι γνήσιο ή όχι. Και θα έλεγα ότι είναι και ένας βασικός λόγος που τα ελληνικά φάρμακα, εκτός από τις χαμηλές τιμές, είναι πολύ δημοφιλή στις αγορές της Ευρώπης. Ακριβώς λόγω του συστήματος της ταινίας, γνωρίζουν ότι μπορεί να διαπιστωθεί πολύ εύκολα η γνησιότητά τους. Μάλιστα. Θέλω να μας πείτε το εξής. Αυτά τα φάρμακα που έφευγαν από εδώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σας λέμε τώρα και σύμφωνα με τις καταθέσεις, όσα ακούσαμε κι εμείς, έφευγαν, πήγαιναν στην Αίγυπτο σε μια βιομηχανία στην Αίγυπτο, άλλαζαν το κουτί. Τη συσκευασία. Ενδεχομένως με τις κανονικές. Με όλα τις κανονικές προδιαγραφές και έφευγαν για ευρωπαϊκές φαρμακαποθήκες. Για τη Γερμανία και την Ελβετία. Άρα λοιπόν είχαν τη σήμανση αυτή, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να μπούμε σε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί είναι ακόμη σε εξέλιξη η έρευνα. Ωραία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες υποθέσεις που συνεργαζόμαστε με την οικονομική αστυνομία εδώ και αρκετά χρόνια, δεν γίνονται τόσο γνωστές. Αυτό που γίνεται, ακολουθούνται διάφορα μονοπάτια. Γι' αυτό μίλησε και η πρόεδρος και μιλάμε όλοι για εγκληματικές οργανώσεις. Μάλιστα. Αυτά τα μονοπάτια είναι διαφορετικά κάθε φορά, ακριβώς για να μην ανοιχνεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ο αποδέκτης θέλει την ελληνική συσκευασία που έχει πάνω την ταινία για να είναι σίγουρος ότι είναι γνήσιο το φάρμακο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αγκούρια, κυρία Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή συνέχεια.